κύριος Γιώργος Λουκαΐδης. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Και η αναπληρώτρια πρόεδρος και βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, η κυρία Χριστιανά Ερωτοκρήτου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλώς σας μεσημέρι. Επιτρέψτε μου, αν και τον τελευταίο καιρό αρχίζουμε αντίστροφα, σήμερα θα αρχίσω από τον κύριο Δημητρίου και χωρίς να θέλω να εκπροσωπήσω καμία πολιτική δύναμη που είχε ασκήσει κριτική όταν για πρώτη φορά είδαμε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο Μενέντεθ, μάλλον ήταν προφητικές οι δηλώσεις και τώρα μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει λόγο για παρεμβολές στην κυριαρχία μας. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα να μην χάσουμε την μεγάλη εικόνα και να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που αναβαθμίζει τον ρόλο της Κύπρου και την εταιρική σχέση της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου και της Ελλάδας και του Ισραήλ. Υπάρχει μια εκ των τριών τροπολογιών που είναι προβληματική και θα πρέπει να δούμε πώς μέχρι το τελικό στάδιο που μεσολαβούν άλλα 3 ή 4 στάδια μέχρι να φτάσουμε εκεί μπορούμε να την προλάβουμε και να την ανατρέψουμε. Έχουμε την ισχύ, θεωρείτε, να την ανατρέψουμε? Γιατί να μην την έχουμε? Γιατί αν βάλουμε κάτω γιατί την λογική και την λογική, αν ήταν αυτή η λογική, τότε δεν θα ασχολούνταν μαζί μας. Γιατί να κάνουν και νομοσχέδιο για την Κύπρο, αν υιοθετήσω την λογική σας. Αφού ασχολούνται λοιπόν με την Κύπρο, γιατί να μην βάλουμε κάτω την λογική και τα επιχειρήματα και να δούμε, να πείσουμε ότι αν έγιναν ανεφοδιασμοί, έγιναν για ειρηνευτικές αποστολές και όχι για κάτι άλλο. Δεν τις εξαιρεί όμως, ακόμα και για αυτές. Μα δεν μπορούμε να υπερκαλύψουμε και την ανθρωπιστική προσέγγιση που πρέπει να υπάρχει. Λέει ανεφοδιασμούς. Γι' αυτό εγώ λέω ότι υπάρχει λογική που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με την λογική όλο αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Κύριε Λουκαΐδη, το κόμμα σας ήταν ο μπροστάρης σε αυτήν την κριτική που είχε ασκηθεί από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, που δημοσιοποιήθηκε πιο σωστά, το μεταφράσατε κιόλας ως κόμμα, το σχέδιο Μενέντεθ, και ακόμα δεν υπήρχε μέσα αυτή η τροπολογία. Κατά ακρίβεια, αν θέλουμε να είμαστε λογικοί, ρεαλιστές και να λέμε την αλήθεια, όλο το νομοσχέδιο, αγαπητή Μαρίνα, όλο το νομοσχέδιο στοχεύει σε αυτό που η τροπολογία μερικώς επιδιώκει συγκεκριμένους στόχους. Έτσι κι αλλιώς όλο το νομοσχέδιο έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μεταφράσαμε, γιατί προφανώς οι κυβερνώντες, η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού νόμιζαν ότι μπορούσαν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα για να ξέρει ο καθένας τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Και αυτό το νομοσχέδιο είναι πολύ σαφές και ξεκάθαρο, δηλαδή δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Τι στοχεύει? Όχι απλά στον περιορισμό της ρώσικης επιρροής στην Κύπρο, στις χώρες της περιοχής μας, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Επιδιώκει την πλήρη εξουδετερώση κάθε επιρροής σε όλους τους τομείς. Πολιτικό, οικονομικό, ενεργειακό, πολιτισμικό, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα θέματα της Εκκλησίας. Στα θέματα της Εκκλησίας. Πάνε μέχρι και τα ζητήματα της Εκκλησίας και της σύγκρουσης που υπάρχει της Ρώσικης Εκκλησίας με την Ουκρανική. Σε όλα τα επίπεδα που έχει συμφέρει. Δεν πράττει διαφορετικά και η Ρωσική Ομοσπονδία στο εσωτερικό της, βέβαια. Τι είναι που συζητάμε τώρα εδώ? Αυτό το νομοσχέδιο που επιδιώκει τον εκμηδενισμό, την πλήρη εξουδετέρωση κάθε ρώσικης παρουσίας στην Κύπρο και στην περιοχή μας, μπορεί να είναι αναμενόμενο να επιδιώκεται από πλευράς των ΗΠΑ, δεν είναι αναμενόμενο να χαιρετίζεται και να πανηγυρίζεται από τους κυβερνώντες και την ηγεσία του συναγερμού και να θέλουν μάλιστα να εκδώσουμε και ψήφισμα για να το χαιρετίζουν. Ο πρόεδρος αυτό είναι που δεν αναμενόταν, αυτό που δεν είναι λογικό. Συγγνώμη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τον προβληματισμό του. Ναι, και έρχομαι ακριβώς σε αυτό. Μα είναι δυνατόν να εκφράζεις προβληματισμό σωστά για κάτι που είναι όλο το νομοσχέδιο την ώρα που πανηγυρίζεις για το νομοσχέδιο? Αυτό που έβαλαν ως τροπολογία, ως προϋπόθεση για να προωθηθεί, είναι ένα πολύ μικρό μέρος αυτού που είναι το όλο του νομοσχεδίου. Αυτό επιδιώκει ολόκληρο το νομοσχέδιο. Δηλαδή, την
πλήρη επικυριαρχία των ΗΠΑ στην περιοχή μας, την απόλυτη επικυριαρχία σε όλους αυτούς τους τομείς που ανέφερα, τη μετατροπή της Κύπρου σε αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με όλους τους πιθανούς τρόπους και την απόλυτη εξάρτησή μας από τις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που θα υπάρξει πλήρης απορροσωποίηση σε όλα αυτά τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, ενεργειακό, σας ξαναλέω, πολιτισμικό, μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα πάντα. Εκτιμάτε ότι μπορούμε να πούμε όχι χωρίς να υπάρχει κόστος? Συγγνώμη. Εκτιμάτε ότι μπορούμε να πούμε όχι σε αυτό χωρίς να υπάρχει κόστος? Και από την άλλη πλευρά, αντίστροφα εννοώ. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε τώρα οι κυβερνώντες και ξέρω, θέλω να ξέρω αν έχει αλλάξει άποψη. Γιατί αν ενοχλούνται με το ελάχιστο, έπρεπε να ενοχλούνται με το όλο. Θα συνεχίσουν να θέλουν να εκδώσουμε ψήφισμα για να πανηγυρίζουμε για αυτό το νομοσχέδιο? Εσείς όταν έχει αυτές τις πρόνοιες. Ότι ζούμε σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο, έχουμε σήμερα τους Ρώσους που προσπαθούν να μας προστατεύσουν και θα έρθουν αυτή τη στιγμή οι κακοί Αμερικάνοι να μας παρασύρουν στον κακό το δρόμο. Κύριε Λουκαΐδη, αυτές οι λογικές είναι εκτός πραγματικότητας. Και λυπούμε. Λυπούμε που ακούω αυτά που άκουσα προηγουμένως. Εγώ λυπούμε γιατί αντί να απαντάς σε αυτά που έχω θέσει, απαντώ, και πάλι απαντώ, μέσα από τη διαστρέβλωση, υπάρχει μια μηδενιστική προσέγγιση σε αυτά που έχετε πει. Αγαπητέ μου Δημήτρη, να τα ξαναπώ. Αγαπητέ μου Δημήτρη, να ξαναπώ. Είναι ένα πολύ πολύ θετικό νομοσχέδιο. Επιμένετε. Βεβαίως είναι πολύ θετικό. Βεβαίως επιμένω. Ωραία, αυτή είναι η απάντηση. Εντάξει. Λοιπόν, είναι θετικό. Όχι, δεν είναι. Είναι θετικό η χώρα μας να μετατραπεί σε αποικία των ΗΠΑ. Είναι θετικό η χώρα μας. Πού το βλέπετε αυτό, κύριε Λουκαΐδη? Σε ολόκληρο το νομοσχέδιο. Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι το πώς θα εξυπηρετήσει τα αμερικάνικα συμφέροντα στην Κύπρο και στην περιοχή μας. Στην πλήρη καθυπόδειξή μας, στην εξωτερική πολιτική και στις στοχεύσεις των ΗΠΑ στην περιοχή μας, τις επιδιώξεις, την ίδια ώρα που θα επιτυχάνεται η πλήρης απορροσωποίηση, η πλήρης εξουδετερώση του ρώσικου παράγοντα. Και λέω, αυτό αν είναι αναμενόμενο, γιατί έτσι επιβάλλουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, είναι ένα πράγμα. Ναι. Εμείς όμως να το κρίνουμε θετικό και να το χαιρετίζουμε, είναι άλλο πολύ διαφορετικό πράγμα και αυτό είναι που συζητάμε. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε αποικία κανενός, κύριε Δημητρίου. Δεν θέλουμε να γίνουμε αβύθιστο αεροπλάνο φαόρο κανενός, κύριε Δημητρίου. Δεν θέλουμε η χώρα μας. Δεν μας πείθετε με αυτά που λέτε. Συγγνώμη. Δεν μας πείθετε με αυτά. Γιατί δεν σας πείθουμε? Γιατί υποστηρίξαμε τον άποδο. Διότι θέλετε να γίνουμε αεροπλανοφόρο των Ρώσων προφανώς. Με ακούσατε να πω αυτό το πράγμα, κύριε. Αυτά που λέτε. Κύριε Δημητρίου, σοβαρευτείτε με όλο τον σεβασμό. Σοβαρευτείτε. Εσείς να σοβαρευτείτε. Για να συζητάμε πάνω σε μια λογική βάση. Εσείς να σοβαρευτείτε. Διότι παραλογίζεστε, με συγχωρείτε. Ευτυχώς που το μεταφράσατε. Μας ακούσατε εμείς να λέμε ό,τι θέλουμε. Αγαπητή μου Μαρίνα, επειδή έχω συνηθίσει με το φίλο τον Δημήτρη λίγο διαφορετικά να συζητάμε. Έχει άλλους εκπρόσωπους του συναγερμού που είναι δύσκολο να συζητήσεις μαζί τους. Ας βρεθεί μια δήλωση που έστω αφήνει να νοηθεί ότι θέλουμε η Κύπρος να μετατραπεί σε αβύθιστο αεροπλανοφόρο, σε πολεμικό ορμητήριο οποιασδήποτε άλλη χώρα, σε αποικία οποιασδήποτε άλλη χώρα. Ξέρετε, η Ρωσία δεν είναι σοσιαλιστική χώρα. Είναι καπιταλιστική χώρα με τα συμφέροντα της. Και τα συμφέροντα της θα δει και η Ρώσικη Ομοσπονδία. Εμείς λέμε ότι την εξωτερική μας πολιτική πρέπει να την καθορίζουμε με βάση τα δικά μας τα συμφέροντα. Θέλουμε να μετατραπούμε σε αποικία μιας από τις δύο υπερδυνάμεις σήμερα ή της όποιας υπερδύναμης? Θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη μάχη ελεφάντων ως ένας ποντικός στη μέση τους για να σκαλαπατηθούμε? Αυτά είναι τα ερωτήματα που εμείς θα απαντούμε πολύ συγκεκριμένα. Και η απάντηση είναι πως όχι, και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαμάχη. Εσείς είστε όμως, μα λέτε ότι είναι θετικό αυτό το νομοσχέδιο. Θέλετε να σας διαβάζω, να τεκμηριώνω τις αναφορές που έκανα? Ναι, θέλουν να μας μετατρέψουν σε αποικία τους οι Αμερικάνοι. Το λέτε από την πρώτη μέρα που ήρθε στη δημοσιότητα. Με αυτό είναι το λέει το νομοσχέδιο, να διαβάσουμε μια-μια τις αναφορές. Έχουμε διαβάσει τις συγκεκριμένες αναφορές. Θέλω την άποψη της κυρίας. Αυτό είναι τραγικό, για να καταλήξω, αγαπητή μου Μαρίνα, για να δώσετε και το λόγο. Είναι τραγικό και είναι λυπηρό που ο Δημοκρατικός Συναγερμός συνεχίζει. Γιατί αντιδρούν τότε? Γιατί αντέδρασε ο πρόεδρος με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε? Σας λέω για το ελάχιστο. Όταν το όλο περιλαμβάνει πολύ χειρότερες πρόνοιες. Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια απορροσωποίησης στην Κύπρο και στην περιοχή μας και της εξουδετερώσης καθερόλου. Γιατί αντιδρά, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί ενοχλήθηκε ο κύριος Αναστασιάδης? Κυρία Ερωτοκρήτου, η δική σας θέση τώρα. Αγαπητή Μαρίνα, ναι. Η συζήτηση είτε για ρωσοποίηση της Κύπρου είτε για αμερικανοποίηση της Κύπρου, πολύ κακή υπηρεσία αν προσφέρει στον τόπο μας.
Και το Δημοκρατικό Κόμμα πάντοτε δεν είχε δογματική προσέγγιση στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακριβώς το αντίθετο. Δεν πρέπει οι ιδεολογικές μας πεπιθήσεις ποτέ να παρισφρήσουν εις τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την πολιτική μας κρίση για το καλό του τόπου μας. Και εδώ πρέπει να πω ότι πολύ λανθασμένα, κατά την δική μας άποψη, κατατέθηκε ένα ψήφισμα από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού, το οποίο εισηγείτο να χαιρετίζουμε αυτό το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Επειδή έχει βάλει την Κύπρο σε μια πολύ δύσκολη θέση. Προσέξτε. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο εκκρεμεί ενώπιον των νομοθετικών σωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν απόλυτα σεβαστό δικαίωμα οι νομοθέτες στη ΣΥΠΑ να καθορίζουν με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμούν και θέλουν την οποιαδήποτε στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί και πέρα, δεν έπρεπε εμείς, η Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι όταν κατατέθηκε εκείνο το ψήφισμα από την πλευρά του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η συζήτησή του και δεν είχαμε το τελικό κείμενο μπροστά μας, δεν έπρεπε να πάμε να καταθέσουμε, να πάει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κατά την ταπεινή μας άποψη, να καταθέσει ένα ψήφισμα για να είτε το χαιρετήσουμε είτε όχι, ποια θα είναι η διαφορά στο τέλος της ημέρας. Καμία. Έχουμε από μόνοι μας βάλει την Κύπρο σε μια διαδικασία όπου πρέπει να τοποθετηθεί σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο, του οποίου η έγκριση και το περιεχόμενο δεν εξαρτάται από εμάς καθόλου, αλλά έχουμε βάλει την Κυπριακή Δημοκρατία και την Κύπρο στη δίνη αυτού του τυφώνα, χωρίς να αντιληφθώ τι θα μας προσφέρει, τι δεν θα μας προσφέρει. Θα μπορούσαμε κάλλιστα, αγαπητή Μαρίνα, μου επιτρέψει να ολοκληρώσω. Θέλω να μου απαντήσετε όμως αυτό, επειδή έχει να κάνει με αυτό που λέτε τώρα, είναι στο τι θα μας είναι προσφέρει. Είναι πολύ δύσκολη η θέση μας. Θα μπορούσε κάλλιστα, εάν δεν υπήρχε αυτό το ψήφισμα ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα μπορούσε το κάθε κόμμα, και ναι, θα ήταν απόλυτα σεβαστό, το ίδιο να τοποθετηθεί, είτε υπέρ, είτε κατά, όταν θα ολοκληρώνεται η κατάρτιση και η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Είναι απόλυτο δικαίωμα και σεβαστό των κομμάτων. Γιατί έπρεπε η Βουλή των Αντιπροσώπων ως θεσμικό όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Αν ήταν κανένα άλλο θέμα, να είσαστε σίγουροι, αγαπητή Μαρίνα, ότι θα ακούγαμε από την κυβερνητική πλευρά ότι δεν είναι δουλειά της Βουλής των Αντιπροσώπων η εξωτερική πολιτική της, ναι, Κύπρου. Έτσι, τώρα είναι αντίστροφα βεβαίως τα δεδομένα. Απλώς υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα εδώ πέρα. Είναι το νομοσχέδιο του Μενέντες ζητάει ως προϋπόθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ σε ετήσια βάση να διαβεβαιώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Από κάπου πρέπει να τις παίρνει τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ. Είναι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αυτό. Σε κάποια σημεία είναι θετικό. Mm-hmm. Κάποια σημεία όμως, ιδιαίτερα αυτά τα οποία έχουν ενταχθεί με την τελευταία τροπολογία, βεβαίως, είναι προβληματικά. Χρειάζεται πολύ σωστή, ήρεμη και ψύχρεμη ανάλυση και πρέπει να πάρουμε σωστά δομημένες αποφάσεις. Δεν είναι κάτι που πρέπει να συζητούμε δημόσια, διότι ξέρετε ότι λέμε εδώ δεν είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Και κάποιοι τα ακούνε και ενδεχομένως να προκαλέσουμε και ζημιά στη χώρα μας. Κατά την ταπεινή μας άποψη, δεν είναι υπεύθυνη η στάση αυτή ολόκληρης της πολιτικής ηγεσίας. Και γι' αυτό τον λόγο, εμείς σήμερα ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επειγόντως να συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο. Αυτά τα θέματα δεν είναι δυνατόν. Το θέμα του νομοσχεδίου Μενέντες, τα θέματα της αμοχώς του, μάλιστα, τα θέματα της επιστολής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Γενικό Γραμματέα, το δείπνο μαζί με τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ζερσάη, τις διεργασίες που γίνονται, που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για κυρώσεις. Αυτά τα πράγματα έχουμε καταντήσει να τα συζητούμε δημόσια, mm-hmm, ανάμεσά μας από τους τηλεοπτικούς δέχτες και δεν τα συζητούμε στο Εθνικό Συμβούλιο. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Mm. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Έπρεπε επίσης μέσα σε όλη αυτή την ατζέντα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση, και εμείς το βάζουμε στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να το συζητήσουμε, το θέμα των Βρετανικών βάσεων και ιδιαίτερα τις τελευταίες εξορμήσεις των F-35 από το έδαφος των Βρετανικών βάσεων. Και συμφωνώ με τον κύριο Λουκαΐδη και έχει δίκιο ότι ανεξαρτήτως ιδεολογικών πεποιθήσεων για την Κύπρο η Ρωσία πρόσφερε πολλά. Mm-hmm.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρόσφεραν και άλλες χώρες. Για να μην παρεξηγούμε. Να υπενθυμίσω όμως ότι το 2004 κάποιοι στάθηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και προστάτευσαν την Κυπριακή Δημοκρατία με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι πρόσφατα, το 2012, επί Προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια, για να είμαστε δίκαιοι, κάποιοι έστειλαν και ένα αεροπλανοφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλες χώρες δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κύπρος πρέπει να διαλέξει στρατόπεδα. Γιατί πολύ σωστά υπόθηκε πριν, κάτι το οποίο επανέλαβε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος σήμερα το πρωί, ναι, από το δικό σας το στούντιο. Όταν τσακώνονται οι ελέφαντες, την πληρώνει το γρασίδι. Εμείς, αντί να κλειδώσουμε την πόρτα της περίφραξης του δικού μας γρασιδιού, έχουμε καταργήσει το φράχτη και έχουμε προσκαλέσει όλους τους ελέφαντες να τσακώνονται πάνω στο δικό μας το γρασίδι, σαν και να το αντέχει η πλάτη μας. Αυτό δεν είναι σωστή πολιτική κατά την δική μας την άποψη και δεν έπρεπε ο στόχος να είναι να δημιουργήσουμε ένα κλίμα πόλωσης ανάμεσα στον κυπριακό λαό για να εξασφαλίσουμε είτε ψήφους, είτε μία έτσι κομματική πίστη και πεποίθηση, αλλά στο τέλος της ημέρας να καταλήξουμε αυτό να είναι εις βάρος του τόπου και των συμφερόντων του λαού μας. Άλλωστε, η Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να έχει, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχει πολιτικό κόστος, δεν υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέστη πλήρες μέλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι η θέση της Κύπρου είναι στην Ευρώπη. Και παρά τα αυτά, επειδή παλιά είχαμε μια πιο συνετή πολιτική, καταφέραμε να διατηρήσουμε στρατηγικούς συμμάχους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ένας, για να μην παρεξηγούμε, επαναλαμβάνω, αλλά κάναμε την επιλογή της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αυτό να μας κοστίσει πολύτιμες σχέσεις με άλλες χώρες που και εκείνες έδωσαν πολύ πολύτιμη βοήθεια στην Κυπριακή Δημοκρατία την ώρα που την είχε, την ώρα που την είχαμε ανάγκη. Άρα, δεν έπρεπε, με όλο το σεβασμό, δεν έπρεπε να είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζαμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι, αν δεν προσέξουμε από τούδε και στο εξής, πώς θα το χειριστούμε και ποια θα είναι η αντίδραση μας, θα, πληρώσουμε κόστος. Ναι, θα μπούμε σε επικίνδυνα. Θέλετε να προσθέσετε 10 δευτερόλεπτα. Έχω πολλά να προσθέσω, απλώς επειδή ρωτήσατε για τις διαβεβαιώσεις που προφανώς παίρνουν από κάποιους. Μας το λέει το νομοσχέδιο. Άρθρο 19. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν βοηθήσει την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ετοιμασία, προσέξτε, της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας αυτού του έθνους. Μας έχουν φτιάξει τη στρατηγική μας εθνικής ασφάλειας οι Αμερικάνοι. Θέλετε κάτι περισσότερο? Θα σας πούν μηδενιστή τώρα. Βοήθησαν, γιατί? Δεν την έφτιαξαν. Α, οκ. Okay. Θα σας πούν μηδενιστή, ναι, φαντάζομαι. Πέστε μου ένα κράτος που φτιάχνει τη δική του στρατηγική για την ασφάλεια, για την εξωτερική πολιτική, μέσω τρίτου. Με τη βοήθεια τρίτου. Μπορώ να σας πω πολλά τέτοια κράτη, γιατί το δίκαιο του ισχυρού είναι το απόλυτο δίκαιο. Κράτη εννοείται. Κράτη τα οποία είναι απικίες. Μόνο τέτοια διαμορφώνουν τη στρατηγική τους. Δυστυχώς. Από άλλους. Ή με τη βοήθεια άλλων. Τη στρατηγική τους. Αν μου επιτρέπετε 30 δευτερόλεπτα. Επειδή έχει δίκιο ο κύριος Λουκαΐδης σε αυτό που λέει και εγώ συμφωνώ μαζί του, επειδή δεν μπορούμε τον 21ο αιώνα να έχουμε κράτη απικίες, προσκαλούμε και ευελπιστούμε ότι το ΑΚΕΛ θα υποστηρίξει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Δημοκρατικό Κόμμα για συζήτηση του θέματος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό είναι το, αυτό και αν δεν είναι ολοκλήρωση της από απικιοποίησης πρώτων. Και υπάρχει και απόφαση Βρετανικού Δικαστηρίου. Θα το έλεγα και αυτό και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χαΐς αναφορικά με τον Μαυρίκιο. Αλλά το και προσκαλούμε, προσκαλούμε την υποστήριξη από όλα τα κομμάτα, ιδιαίτερα από το ΑΚΕΛ που έχει αυτή την πολιτική. Για την ίδια στιγμή βεβαίως, κάτι που είπα ξανά, αγαπητή Μαρίδα, από την δική σου εκπομπή. Επειδή επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι σωστή άποψη ότι πολλές χώρες έχουν προσφέρει πολλά σε αυτόν τον τόπο, τότε δεν θα έπρεπε κάποιοι να υποστηρίξουν την επιλογή του διαπραγματευτή μας για να αποκλειστεί η Ρωσική Ομοσπονδία από την διαδικασία των συνομιλιών στο Κυπριακό, στη Γενέβη, με την αποδοχή της Πενταμερούς. Εκεί κάνεις πράξη την πολιτική σου διακήρυξη. Έτσι, ναι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Η αποδοχή της Πενταμερούς σημαίνει τον αποκλεισμό των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ναι. Ο αποκλεισμός των 5. Την προηγούμενη εβδομάδα τα λέγαμε. Ελπίζω και αυτό όμως στην πορεία, εάν υπάρχει η βούληση, μπορεί να διορθωθεί. Δύο μικρά σχόλια. Ένα. Έχω συνομιλήσει σήμερα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών, τον κύριο Ηλίκα, και τον παρακάλεσα να καλεστεί ο Υπουργός Εξωτερικών
για να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα, γιατί ένα πράγμα είναι να λες ότι θέλουν να φύγουν οι βάσεις και το ΑΚΕΛ πρωτοστατεί, ανέκαθεν πρωτοστατούσε για την εκδίωξη των βάσεων, και άλλο είναι στην πράξη σήμερα, όχι οι Εγγλέζοι, οι Αμερικάνοι να προχωρούν σε σοβαρή αναβάθμιση των υποδομών. Οι Αμερικανοί, προσέξτε, που δεν δικαιούνται. Καλά, έπρεπε δηλαδή να πάρουν την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν είναι Άγγλοι, να... όχι και για τους Άγγλους. Όχι, έχει, ακούστε αυτό, το λέω, αγαπητοί μου, άφησε τον Δημήτρη να απαντήσει. Το λέω γιατί προφανώς οι στρατιωτικές συνεργασίες μας με τη ΣΥΠΑ, τις οποίες έχουμε πρόβλημα, όπως γενικότερα με τις στρατιωτικές συμμαχίες και συνεργασίες ευρύτερα έχουμε πρόβλημα, όποια χώρα και αν είναι η τρίτη χώρα, θέλουμε η Κύπρος να είναι γέφυρα ειρήνης, γέφυρα συνεργασίας στην περιοχή μας και όχι ορμητήριο πολέμου οποιασδήποτε χώρες, οποιασδήποτε παραλαμβάνω χώρα. Αποστρατιωτικοποίηση θέλουμε του νησιού μας, πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, αυτός είναι ο τελικός στόχος. Είναι λοιπόν μεγάλη κουβέντα αυτό που λέτε εντωμεταξύ. Είναι, ναι, και είμαστε έτοιμοι διότι να τη συζητήσουμε. Η Ιαπωνία είχε πλήρης αποστρατικοποίηση. Είμαστε έτοιμοι να τη συζητήσουμε. Η ουσία είναι ότι θέλουμε να έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί έχουμε υποβάλει ερωτήματα για όλα αυτά τα θέματα, για τη δήλωση προθέσεων που έχει προχωρήσει η Κυπριακή κυβέρνηση με την ΣΥΠΑ, αλλά δεν μας ενημέρωσε καθόλου μέχρι σήμερα. Ποιο περιεχόμενο έχει, γιατί όλα αυτά που ζούμε δεν είναι άσχετα με το θέμα που ναι, συζητούμε. Αλλά τα F-35 λοιπόν, ήταν αγγλικά, ο Υπουργός, δεν ήταν αμερικάνικα. Και είμαι σίγουρος. Είναι αμερικανικός εξοπλισμός που αγόρασαν οι Βρετανοί. Ναι, αλλά είναι αγγλικά, δεν είναι αμερικάνικη ιδιοκτησία. Δηλαδή εκ μέρους της αγγλικής κυβέρνησης εξόρμησαν από το ακρότηρι. Δεν είναι εκ μέρους των ΗΠΑ. Και γαλλικά. Σε τι αναφερόμαστε τώρα, γιατί δεν ξέρετε ενδεχομένως σε τι αναφέρομαι εγώ, αγαπητή μου Χριστιαν. Αγαπητέ Γιώργο, ξέρω πολύ. Γίνονται τεράστια έργα πολλών εκατομμυρίων στις βάσεις, στο ακρότηρι. Και είναι έγκυρη η πληροφορία. Μας έχουμε θέσει ερωτήματα. Αναμένουμε να τα συζητήσουμε και τον Υπουργό. Αν με το καλό μπορέσει να έρθει ενδεχομένως και σε την επόμενη Τρίτη. Αυτό λέω, θα πρέπει να προσθέσετε λοιπόν, τότε Αμερικανοί... και την εξόρμηση των αγγλικών F-35 από τις βάσεις του. Εντάξει, αυτά τα καταγγέλνουμε αυτό... κάθε μέρα εμείς. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα γίνεται βαθύτερο όταν πέραν από τους Άγγλους. Το ζήτημα αφορά Άγγλους... την ύπαρξη των Βρετανικών βάσεων. Ναι, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Είναι θέμα αρχής. Απόλυτα καταλαβαίνω. Οι Εγγλέζοι έχουν δικαιώματα δυστυχώς. Με βάση, και με βάση την απόφαση της Χάγης δεν έχουν δικαιώματα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μην μπλέξουμε τώρα την αδύναμη ουσία... με το ότι έχουν βάσεις και μπερδεύουμε τον κόσμο. Λέω, να μην μπλέξουμε το γεγονός ότι έχουν δικαιώματα ως εγγυήτρια δύναμη η Βρετανία. Και άλλο πράγμα οι βάσεις. Και οι βάσεις είναι μέρος της. Και μάλιστα τα έχουν βάλει στη συμφωνία εγκαθίδρυσης. Είναι η θέση σου, αγαπητέ. Τα έχουν βάλει στη συμφωνία εγκαθίδρυσης. Άντε τώρα. Λοιπόν, θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ή να εθεροβατούν. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ναι. Ο Μαυρίκιος μας δίνει επιχειρήματα, έχουμε και διαφορές με το Μαυρίκιο. Χρειάζεται, εμείς έχουμε Κυπριακό που δεν είχε ο Μαυρίκιος. Λοιπόν, μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Επαναλαμβάνω. Προχτές είχαμε μαζική πορεία του ΑΚΕΛ πρωτοστατή. Πρωτοστατή την εκδίωξη των βάσεων. Πρωτοστατή είναι το μόνο κόμμα που είναι στους δρόμους. Ναι. Λοιπόν, δεν δεχόμαστε να αφήνονται σκιές για αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα λέω κάτι άλλο, ναι. Όμως αυτό ξεκίνησα να λέω. Κάνει ποιοτική διαφορά αν επενδύουν οι Αμερικανοί που δεν δικαιούνται αν δεν έχουν την άδεια της δημοκρατίας. Το ξαναλέω. Ναι, είναι και αυτό είναι μέρος. Να απαντήσω... Και τη συνθήκη. Δεν επιτρέπεται. Εάν κάνουν υποδομές και εμείς διεκδικούμε να φύγουμε, πόσο δυσκολεύει αυτή η προοπτική, τις κάνουν αυτές τις υποδομές εν γνώση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι το ερώτημα. Με τη σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί καταλαβαίνετε πόσο εύκολο θα είναι να τους διώξουμε. Ξεκάθαρο. Και με τέτοιου είδους εξελίξεις σοβαρές. Πάντως, επειδή δεν ολοκλήρωσα πριν την πρόταση, όταν έλεγα ότι υπάρχει απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Χάγη δεν είναι και το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν ήταν δεσμευτικές οι αποφάσεις προς τη Βρετανία. Θα συζητούσαμε καν. Όμως, το Βρετανικό Δικαστήριο που έχει αυτές τις αποφάσεις και λέει ότι είναι κατάλοιπο της αποικιοκρατίας, είναι δεσμευτικό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις δύο αποφάσεις. Πολύ σωστά τα λες, αγαπητή Μαρίνα, ακριβώς. Αυτά, ό,τι λες εσύ, είναι μέσα στα πλαίσια της πολιτικής επιχειρηματολογίας που είχαμε ακριβώς πριν λίγο. Δεν υπάρχει δικαιολογία πλέον πολιτικής ύφης. Έτσι, τώρα, αν θέλουμε να πηγαίνουμε. Το έχει πει ο Γενικός Εισαγγελέας, τώρα ότι ψάχνουμε είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Ακριβώς. Το έχει πει ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας, που είναι και νομικός, ο επικεφαλής των νομικών. Κύριε Δημητρίου, έχετε πολλά να απαντήσετε. Ναι, έκανα υπομονή, άκουγα. Άκουσα και για τους ελέφαντες. Και για τον προσανατολισμό της χώρας. Αν είναι σε κάτι που θέλω να συμφωνήσω με την αγαπητή συνάδελφο, την Χριστιανή Ροδοκρήτου, είναι πως όντως δεν πρέπει να μπούμε σε μια
διελκυστίντα συζήτησης αν είναι Αμερικάνικος ή Ρωσικός ο προσανατολισμός της χώρας. Εθνικό Συμβούλιο ο προσανατολισμός της χώρας είναι ευρωπαϊκός. Τότε αποσύρετε το ψήφισμα. Τελεία να πείτε Δημήτρη και να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Τελεία και παύλα. Αν αποσύρετε το ψήφισμα, όλα το θα λύσαμε. Λύσουμε. Αγαπητή Χριστιανά, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ υπομονή. Αυτό είναι αλήθεια. Συζητάμε και βάζουμε διάφορες παραμέτρους στη συζήτηση. Καλό κάνουμε. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε την συζήτηση συνολικά, πρέπει να την κάνουμε με ψυχραιμία και με ρεαλισμό. Είτε αφορούν το ζήτημα των Βρετανικών βάσεων, είτε αφορά την στρατηγική συνεργασία που έχουμε με τις χώρες της περιοχής, είτε αφορά την αξιοπιστία που έχουμε πλέον ως χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μπορούμε να μην έχουμε ως πρώτη προτεραιότητα σε ό,τι συζητάμε, σε ό,τι κάνουμε, την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Είναι πολύ εύκολο να λέμε όλοι. Τι θα γίνει όμως αν τα βρει ο Ερντογάν με τον Τραμπ στις 28, μεθαύριο. Και τι θα γίνει αν τα διαλύσουνε. Ξέρετε τι θα γίνει. Βάζετε τα λεφτά σας στο στοίχημα ότι θα τα βρουν ή ότι θα τα διαλύσουν. Εγώ δεν τα βάζω. Ούτε στην μια άκρη, ούτε στην άλλη. Είναι τεράστιες οι εξισώσεις αυτές. Και οι παράγοντες που μπαίνουν στην εξίσωση είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ πολύπλοκοι. Λέμε, συζητάμε να φύγουν οι αγγλικές βάσεις από την Κύπρο. Δεν διαφωνεί κανείς πως είναι πολύ σημαντικές και η απόφαση της Χάγης και των Βρετανικών δικαστηρίων και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στην οποία ήταν και θετική η ψήφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να συναπολογιστούν όλα αυτά με την γνώμη, την σύμφωνη και την καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, που είναι ο νομικός σύμβουλος, και ό,τι γίνει να γίνει στο σωστό χρόνο. Το timing έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και κάποιοι έλεγαν πριν μερικά χρόνια, και στο Άγγελο αναφέρομαι, πως αυτό που δεν είναι ένα ζήτημα που θα το λύσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, ή τα εγγόνια μας και τα παιδιά των εγγονιών μας. Ναι. Κάτι τέτοιο έλεγα. Να μπλέξουμε λίγο και το εξής. Αυτή τη στιγμή στις Βρετανικές βάσεις, βέβαια, γίνονται αμερικανικές υποδομές. Επειδή ενοχλεί για τις αμερικανικές υποδομές. Αν είναι εγγλέζικες, δηλαδή, δεν ενοχλεί. Προφανώς, αλλά υπήρξε ένα ζήτημα το ότι από τους Αμερικανούς ιδιαίτερα θα έπρεπε να υπάρξει άδεια. Είναι ζητήματα τα οποία σίγουρα ενοχλούν, αλλά υπάρχουν και νομικά ζητήματα. Ναι. Έχουμε συνθήκη εγκαθίδρυσης, υπάρχει ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να συζητούμε σε τηλεοπτικά στούντιο και πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και σε ό,τι κάνουμε. Εθνικό Συμβούλιο θεωρείτε ότι πρέπει να έχει. Εθνικό Συμβούλιο, εγώ πιστεύω πως όλα αυτά τα ζητήματα χρειάζεται να είναι σε μια συνεδρίαση που να συζητηθούν όλα αυτά. Βεβαίως, και χωρίς να ξέρω κάτι, πιστεύω πως με αυτές τις εξελίξεις δεν θα αργήσει η μέρα που θα το συγκαλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν στο μεσημέρι και κάτι. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γαλάτια. Καθημερινά στις 7 και 4.